Επιτάπητο, στέθηκαν τα ζητήματα στήριξη τη αλληλεία και γενικότερα του πρωτογενού τομέα με φόντο την επόμενη μέρα από τι πλημμύρε του Σεπτεμβρίου. Στην ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθε το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία του Βόλου, παρουσία του κ. Αβγενάκη, του υφυπουργού στον πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλου και του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλία κ. Κουρέτα. Ο κ. Αβγενάκη προείδρευσε στην ευρεία σύσκεψη αναφορικά με τι δράσει και παρεμβάσει στι θάλασσε τη Θεσσαλία μετά τα ακραία φαινόμενα Ντάνιελ και Ελία, στην οποία συμμετείχε και ο υφυπουργό κλιματική κρίση, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και συλλόγων. Στο πάνελ κάθισε επίσης και ο απερχόμενος περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΦ Σωκράτης Αναγνώστου, καθώς και η λιμενάρχης Βόλου κ. Κωνσταντά. Μάλιστα, από την λιμενάρχη του Βόλου έγινε γνωστό ότι ακόμη μέσα στη θάλασσα βρίσκονται 37 οχήματα, σκάφη και ένα τρακτέρ. Το πολύ σημαντικό πάντως που επισημάνθηκε από τον Υπουργό είναι ότι ο παγαστικός δεν έχει μολυνθεί. Μάλιστα, ο κ. Αβγενάκης παρουσίασε και στοιχεία από πλευράς ειδικών επιστημονικών ομάδων μετά τις έρευνες που έκαναν. Τα αλλιεύματα, είπε, δεν έχουν υποστεί ζημιά, οι καταναλωτές μπορούν να τα καταναλώνουν άφοβα. Προχωρούμε στην ενίσχυση του αλλιευτικού τουρισμού, για τον οποίο περιμένουμε προτάσεις και από τους αλλιείς. Είχαμε μάλιστα μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση πριν περίπου 2 εβδομάδες στην Αθήνα. Ασχολούμαι με τον πρωτογενή τομέα και έτσι η χώρα μας να αποκτήσει για πρώτη φορά μητρό των απασχολουμένων αποκλειστικά με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι θα μάθουμε επιτέλους πώς είναι οι κατεπάγγελμα αγρότες στη χώρα μας, πώς είναι οι αλλιείς, οι μελισσοκόμοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, δεν γνωρίζουμε. Δεσμεύτηκα σε προηγούμενες συναντήσεις, γίνεται πράξη, στο επόμενο νομοσχέδιό μας έρχεται το μητρό των εραστεχνών αλλιέων. Και γιατί είναι χρήσιμο αυτό? Διότι μπαίνει τάξη και κανόνες. Διότι είχαμε, ξέρετε, μια αδυναμία ή και μια ασυνέπεια. Η ΜΕΝ Πολιτεία παρακολουθούσε, φορολογούσε τους επαγγελματίες αλλιείς, αλλά από εκεί και μετά, εντελώς ανεξέλεκτη κατάσταση, χωρίς να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Και πάρα πολλές φορές υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός. Μπαίνουν κανόνες και επιπλέον δημιουργείται ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρούν τόσο για τον καθαρισμό και την ανέλκυση και απόσυρση των αυτοκινήτων. Πέρασε μια σχετική τροπολογία που καθόριζε το θεσμικό πλαίσιο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που πέρασε πριν από λίγες ημέρες, που καθορίζει την διαδικασία. Προχωράει ο σχεδιασμός, η προεργασία για την αποκατάσταση του βυθού του Οργανισμού Λιμένου Βόλου. Ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει ξανανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα. Όσοι πολίτες ήταν μέσα από τη διαδικασία διασταυρώσεων επιλέξιμοι να αποζημιωθούν, έχουν αποζημιωθεί περισσότερες από 38.000 πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας και έχουν λάβει 133 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από 133 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα, δεν γνωρίζω φάκελους να έχουν χαθεί. Οπότε προχωρά κανονικά η σχετική διαδικασία με τη Μαγνησία να έχει. Αναφορικά πάντως με τις αποζημιώσεις, ο κύριος Τριαντόπουλος, αφού αναφέρθηκε και στα ζητήματα του λιμανιού του Βόλου, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι σε περιπτώσεις που έχουν ανακύψει λάθη προβλήματα στις διασταυρώσεις, ώστε να λάβουν χρήματα στα χέρια τους συμπολίτες, δίνεται η δυνατότητα είτε μέσω των υπηρεσιών των περιφερειών είτε μέσω του ΕΛΓΑ, για το χρονικό διάστημα στις 22 του Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές και στην ψηφιακή πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr.